δεν ήθελα να τον πάρω το λόγο. Αλλά εδώ, άλλα λέγαμε το 11, άλλα λέμε το 19. Διαβάζω από τα πρακτικά της συνεδρίας του 2011. Δεν μπορούμε να αναρτηθούμε τις άλλες προτάσεις ΑΠΕ που υπάρχουν στο νομό, στα όρια του Διού μας, όπου μας το επιτρέπει. Ήδη έχουν δρομολογηθεί ανεμογεννήτριες στο Πουρίνο που πέρασε από το Νομαρχιακό Συμβούλιο το Δεκέμβριο. Υπάρχει και δεύτερη πρόταση για άλλες ανεμογεννήτριες στα όρια. Οι μισές είναι στο Δήμο Σερβίων, δύο στα Σέλβια και δύο είναι στα Λεβενά και δίνουν κάποια σημαντικότατα ανταποδοτικά ωφέλη. 150.000 κατέτος το ένα έργο χωρίς να έχει γίνει καμία διαπραγμάτευση, 90.000 ευρώ το άλλο ετησίως, στόχο μας βασίλει το 2013. Ο Δήμος που έχει τα περισσότερα νερά στην Δυτική Μακεδονία, τα περισσότερα επιφανειακά υδατακιά, έχει μια σειρά τέτοιων δράσεων να μπορέσει να έχει ανταποδοτικά ωφέλη ένα ετήσιο έσοδο πάνω από 2 εκατομμύρια κατ' έτος, να αξιοποιήσει με αυτά τα λεφτά τα δάση με την καλή σωστή διαχείριση, με την ύπαρξη των αφοδομένων. Να μπορεί να είναι βιώσιμος χωρίς να επιβάλλει φόρους, χωρίς να δημιουργεί άλλα ζητήματα και προβλήματα στις τοπικές κοινωνίες. Αλλά κυρίως να αξιοποιήσει την κατεύθυνση της πράσινης ενέργειας, να αξιοποιήσει αυτό το πλούτο χωρίς να τον ξεπουλά. Πότε λέγαμε το σωστό, τότε ή τώρα? Γιατί μας παραξενεύει αυτή η τοποθέτηση του αντιδημάρχου, ο οποίος λέει την πραγματικότητα? Πώς θα τα πάρουμε αυτά τα αποδοτικά όμως, γιατί και τότε δεν το λέγαμε στον κόσμο? Ο νόμος είναι υπεράν όλων και ο νόμος ορίζει ποια θα είναι αυτά. Μιλούσαμε για 850.000 ανταποδοτικά από το σμιξότικο της Αιγιάς και την πήραμε αυτά που προβλέπει ο νόμος. Κανένα συμφωνητικό, καμία υποχρέωση. Δεν το λέω αυτό. Το λέω παρεμπιπτόντως για να είμαστε συνεπείς σε όλα αυτά που λέγαμε χθες και αυτά που λέμε σήμερα. Και σίγουρα είμαστε υπέρ των να βοηθήσουν αυτούς τους ανθρώπους. Μην ήρθετε όμως αύριο μεθαύριο, γιατί θα πάει στην ολική νομιμότητα η απόφαση. Εγώ δεν είμαι κατά το να μπει δικηγόρος. Εάν ο ολικής νομιμότητας δεν εγκρίνει τη δαπάνη της νομικής στήριξης στον αγώνα, τι θα γίνει? Το λέω απλώς ακαδημαϊκά. Και τότε λέγατε θα πάτε στο Συμβούλιο Επικρατείας έχοντας γνωμάτευση. Υπάρχει νομική γνωμάτευση. Υπάρχει προηγούμενο που σας έλεγε ότι βάσει της κείμενος νομοθεσίας, τα υδροληπτικά όλοι μας το γνωρίζουμε που ασχολούμαστε με τα κοινά, ότι υπόκειται σε ιδιαίτερη νομοθεσία και δεν υπολογίζουν ούτε Natura ούτε διάφορα άλλα πράγματα τα οποία στον καθένα μας, αν πάμε να χτίσουμε έστω και ένα κοτέτσι, δεν μας το επιτρέπουν. Αυτή είναι η αλήθεια. Ευχαριστώ. Καταρχήν δεν μιλάμε και για δεδομένα. Ανέφερα στην πρωτολογία ότι είχαμε 1 μεγαβάτ, έγιναν 5 τα μεγαβάτ και πήγαν 15 μεγαβάτ, με τον διπλασιασμό 30. Μιλάμε για τεράστιες επενδύσεις. Στις ανεμογεννήτριες στον Πούρνο δεν υπήρχε αντίδραση από κανέναν τον προφορέα. Το αντίθετο, ερχόταν και λέγανε θέλουμε έσοδα, ήδη. Εδώ έχουμε αντίδραση και μιλάμε για μια άλλη περιοχή, μια συγκεκριμένη περιοχή, Natura. Μη συγκρίνουμε ασύντητα πράγματα. Και βεβαίως εκεί δεν αποκατέστησα προσωπικά κανένα μέλος της οικογένειάς μου. Ευχαριστώ. Κύριε Κουψίδη, είναι η τελευταία φορά που ανέχομαι να αναφέρεστε σε άτομα της οικογένειάς μου. Εάν έχετε το θάρρος και το θράσος, σας προκαλώ τώρα άμεσα, αν έχετε το θάρρος και το θράσος, τώρα άμεσα να το πείτε. Πρώτον. Να σας δώσω το τηλέφωνο να στείλετε ραντεβού για να το βρείτε. Δουλεύει σε κάποιο ηλεκτρικό. Γιατί σ' αφορά εσύ. Σ' αφορά εσύ αυτό το πράγμα. Πάντα τρέχει. Όσο αφορά το Πούρινο, πηγαίνετε στα πρακτικά του Περιφερειακού Συμβουλίου.
το 13 δεν θυμάμαι μήνα, συζητήθηκε κατόπιν 300 και υπογραφών και ήταν αρνητικό το Περιφερειακό Συμβούλιο, να λέμε τις αλήθειες, έτσι. Ήταν αρνητικό, πήρε ομόφωνα αρνητική απόφαση των αντικατασταθών ανεπιγεννήτριες και εκεί θα εγκατασταθούν όμως. Όχι, δεν είναι. Σας παρακαλώ, μην καταλάβετε τα δικά σας, όχι τα δικά σας, στα αγαπητοί. Προτείνεται λοιπόν να οριστεί δικηγόρους εκ μέρους του κυρίου. Να κάτσε, δεν τράβουμε στον αγώνα της. Όχι, όχι. Εμείς βάζουμε το ζήτημα, κάτσε λίγο. Συγκεκριμένα, να πάρει απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο, αυτοτελώς να κάνει προσφυγή συμβούλιο της Επικρατείας. Η Επιτροπή Αγώνα θα κάνει ό,τι πρέπει να κάνει. Καθίζομαι με αυτό που είπατε. Να πάρει Αυτοτελώς το Δημοτικό Συμβούλιο στηρίζει την πρόταση της Επιτροπής Αγώνα και να ορίσει δικηγόρο για τη στήριξη για προσφυγή στο ΣΕ. Πλέον με την νέα ημερομηνία που είναι από 2 Ιανουαρίου. Αυτό. Να πείτε κύριε Παρασκά, έχει το λόγο. Αναφέρθηκα προηγουμένως και είπα ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το χειριστεί κάποιος δικηγόρος. Δηλαδή πρέπει να έχουμε μια νομική άποψη. Επαναλαμβάνω και πάλι και το ξεκαθαρίζω για το λόγο. Από τη στιγμή που η αποκεντρωμένη γνωμοδότησε θετικά και υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία βλέπει θετικά την όλη διαδικασία, τέθηκε και το επαναλαμβάνω και πάλι σε εμάς και στον αγώνα τον οποίο θα κάνουμε. Δικαστικά, επειδή το ζήσαμε από κοντά, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, δεν είμαι δικηγόρος, αλλά από αυτά που ζήσαμε είναι ότι δεν θα έχουμε κανένα θετικό αποτέλεσμα. Αυτό το οποίο μένει είναι σε εμάς να. Μένει σε εμάς ο αγώνας ο οποίος θέθηκε προηγουμένως, το επαναλαμβάνω και πάλι, και η συμβολή του βουλευτή, η οποία είναι πολύ σημαντική στην παρούσα φάση. Γιατί είπαμε, είναι καθαρά θέμα κυβέρνησης το ποια υπερορυκτικά θα γίνουν και αν γίνει και το συγκεκριμένο εκλογικό. Εγώ δεν αμφισβητώ αν πραγματικά κάποιος κύριος μας δώσει και 1% πιθανότητες να διεκδικήσουμε κάτι από τη δικαστική οδό, θα συμφωνήσω. Ναι, αν υπάρχει όμως πιθανότητα, 1%. Γιατί ενδέχεται να μην υπάρχει. Κύριε Παράστα, καταρχήν ο ορισμός δικηγόρου για την άσκηση οποιοδήποτε ένθικου μέσου ή ένθικου βοηθήματος, όπως ξέρετε όλοι και ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ορίζεται από την Οικονομική Επιτροπή και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει πάντοτε και εγγεγραμμένη πίστοση για την πληρωμή του. Στο διαδικαστικό κομμάτι, κύριε Αδάμος, πρέπει να υπάρχει εισήγηση του νομικού, αν μπορούμε να ορίσουμε δικηγόρο. Να κάνουμε εισήγηση του νομικού, δεν θα. Συνεπώς, να αποφασίσουμε να παραπέμψουμε, να ζητήσουμε την εισήγηση από το νομικό σύμβουλο και εφόσον είναι θετική. Μιλάω για απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και από εκεί πέρα η Οικονομική Επιτροπή θα βρει τους όρους. Θα πάρει την απόφαση που η Οικονομική Επιτροπή θα δει στους όρους. Θα το δούμε. Το Δημοτικό Συμβούλιο ας πάρει την απόφαση. Το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να πάρει όμως την απόφαση. Έχει να συμπληρώσω κάτι, κύριε Ραμό. Ας μπει το θέμα επομένως σε ψηφοφορία. Με την άσκηση προσφυγής και την παραπομπή στην Οικονομική Επιτροπή. Ομόφωνη απόφαση. Ναι, κύριε Λάγκα. Εμείς θα καταψηφίσουμε την πρόταση του κυρίου Κουπτσίδη, γιατί εδώ μέσα όσα συζητήθηκαν είναι τελείως εκτός του πνεύματος της ίδιας ανακοίνωσης της Επιτροπής, που επικεντρωθήκαμε μόνο στο συγκεκριμένο και όλοι συμφωνούν
με όλα τα υπόλοιπα. Με το επιχειρήν, γιατί η ανακοίνωση επιτροπής είναι τελείως άλλο τέρμα. Εμείς λοιπόν ψηφίζουμε η ίδια η επιτροπή να κάνει αγώνα, να μαζέψει τα χρήματα, να προσφύγει και να μην περιμένει από αυτούς που υποκριτικά μιλάνε σήμερα για αυτό το φράγμα και από την άλλη μεριά συμφωνούν με την παράδοση του υπάρτινου πλούτου, του αέρα και όλων των τέτοιων των συνδυών. Ευχαριστούμε πολύ. Θα πρότεινα. Πρόεδρε, είμαστε στην ψηφοφορία, κύριε Δασκαλόπουλε. Μια διευκρίνηση θα σα κάνω. Είμαστε στην ψηφοφορία. Το θέμα το οικονομικό που εξηγείται. Θα πάρει κύριε Δασκαλόπουλε. Είμαστε στην ψηφοφορία, παρακαλώ πολύ. Επί τη προτάσεω του κύριου Κουτσίδη. Ομόφωνη απόφαση. Ότι είναι για να μην μπερδευόμαστε εδώ πέρα, γιατί έτσι μην μπερδευόμαστε. Εμείς στηρίζουμε την Επιτροπή Αγώνα. Η Επιτροπή Αγώνα συμφωνεί με την άποψη της κυρίας Δέντρο. Για να ξέρουμε τι είναι. Εδώ έχουμε έρθει σε αδιέξοδο. Όχι. Συμφωνείτε με την άποψη της κυρίας Δέντρο. Ή συμφωνείτε με την άποψη της κυρίας Δέντρο. Γιατί όλοι συνηγορούμε στην Επιτροπή Αγώνα. Κάθε παράταξη είναι δικαίωμα να το θέλει. Δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς ξέρουμε πολύ καλά, πάρα πολύ καλά, και κάναμε και μια σειρά περιοδία σε χωριά, εκδήλωση κάτω εδώ, πολύ καλά ότι αυτό το πράγμα δεν είναι θέμα στενά ενός Δημοτικού Συμβουλίου, οποιοδήποτε Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι θέμα μιας διαδικασίας κινητοποίησης και αντίληψης του κόσμου για τα ζητήματα της ενέργειας, συνολικά τι παίζεται. Όμως, θέλουμε το Δημοτικό Συμβούλιο για να αξιοποιήσουμε νομικά ένδυκα μέσα, τα οποία στην τελευταία ανάλυση μη φανταστείτε ότι θα καθορίσουν το αποτέλεσμα. Σε καμιά περίπτωση έχουμε συνείδηση των πραγμάτων. Όμως θέλουμε να αξιοποιήσουμε αποφάσεις συμβουλίων συλλογικοτήτων διαφόρων, ας το πούμε έτσι, θεσμικών εντός εισαγωγικών ή μη παραγόντων, οι οποίοι είναι ενάντια και κόντρα συνολικά στην κατασκευή του φράγματος, με οποιοδήποτε σκεπτικό έχουν αυτοί, είτε μέρους είτε συνολικό, όπως έχει και η αντίστοιχη παράταξη της Λαϊκής Συσπήρωσης εδώ. Δεν θεωρώ όμως ότι είναι σωστό, δεν θεωρώ ότι είναι σωστό να μην πει, να μην πάρει απόφαση από τον Δημοτικό Συμβούλιο. Κατά πλειοψηφία η απόφαση για το συγκεκριμένο, κύριο Κουτσίδη, υδροελεκτρικό. Θα διακόψουμε για 5-10 λεπτάκια και θα επανέλθουμε με το δεύτερο θέμα της συνέντευξης.